Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας. Και η κυρία Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Μία μέρα δύσκολη για τη χώρα μας, όπως και οι προηγούμενες. Κύριε Καλαφάτη, πώς αποτιμάτε την κατάσταση? Υπάρχουν μέτωπα ενεργά, να πούμε. Είναι στη Ρόδο, το οποίο πάει ενδεχομένως καλύτερα από την ενημέρωση που είχαμε πριν από περίπου μία ώρα. Και υπάρχουν και άλλες μικρές αιστείες οι οποίες δεν είναι υπό για έλλειψη συντονισμού. Για έλλειψη συντονισμού, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι καταγγελίες δεν έχουν βάση από τη στιγμή που αντιμετωπίζεται από το πρώτο λεπτό με τον πλέον αποτελεσματικό και, αν θέλετε, πρόσφορο τρόπο. Φυσικά και υπάρχει μια συνεχής μάχη. Φυσικά και δεν μένουμε ποτέ ικανοποιημένοι. Υπάρχουν προτεραιότητες πάνω σε αυτό. Πρώτη προτεραιότητα είναι φυσικά η διάσωση οποιασδήποτε της ανθρώπινης ζωής, η διαφύλαξη δηλαδή του μοναδικού αγαθού της ζωής. Το δεύτερο κομμάτι αφορά βεβαίως την προστασία της περιουσίας και το τρίτο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί στην προτεραιοποίηση αυτή, μπορούμε να πούμε ότι και μέσα από το συντονισμό, ο οποίος, να σημειώσω αυτό, δεν ήταν και κάτι αυτονόητο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή να υπάρχει μια συντονισμός. Νομίζω ότι. Ναι, για το 112 λέτε τώρα. Δεν είναι μόνο το 112. Το 112 είναι ένα βήμα. Το ζήτημα είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, της πυροσβεστικής, του αστυνομικού, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές. Πώς κάνετε? Κοιτάξτε, τώρα τρεις μέρες έχουμε φωτιά. Θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινά? Μια περίοδο που ξέραμε ότι είναι δύσκολη. Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες στρέμματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και κατοικίες να έχουν καεί. Η αποτίμηση τι είναι? Τα πήγατε καλά, ναι ή όχι? Καταρχάς, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι η ώρα της αποτίμησης, είναι η ώρα της συνεχούς μάχης. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να κάνουμε αποτίμηση. Μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα, εμείς θα είμαστε στο πεδίο της μάχης. Βεβαίως υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, υπάρχει η κλιματική κρίση. Υπάρχουν εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη. Αν πάρουμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι πλέον είναι πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές και πολύ πιο έντονες από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Ναι. Σε αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε τη μάχη. Ναι, κύριε Καλαφάτη, τέλος... όμως ναι. Θα καταλάβει κανείς και το έχουμε διαπιστώσει όλοι, ναι, ότι δίνουμε σημασία στην ανθρώπινη ζωή γιατί είναι το πρωτεύον. Αλλά βλέπουμε ότι δώσαμε περισσότερη σημασία στην εκένωση παρά στην πρόληψη και την κατάσβεση. Πολύ σωστά βάζετε τα δύο σημεία. Το ένα είναι το κομμάτι είναι όσον αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα της πυρκαγιάς, το ζήτημα της πρόληψης, και το δεύτερο είναι της καταστολής. Το επιχειρησιακό κομμάτι είπαμε δύο κουβέντες στην αρχή της κουβέντας μας. Όσον αφορά την πρόληψη, επίσης η πολιτεία έχει κάνει οτιδήποτε είναι ανθρωπίτως δυνατό και κάτι παραπάνω. 25 ακόμα και εκατομμύρια ευρώ. Στα χρήματα που δώσατε στους Δήμους, τους κάνατε. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες είναι πάντα της πολιτείας, οι οποίες είναι και τώρα και αργότερα. Τα λεφτά που δώσαμε στους Δήμους είναι πάνω από 25 εκατομμύρια από τις τακτικές επιχορηγήσεις.